Θα ήθελα να διαβάσω, αγαπητοί, και να το κοιτάξουμε όλοι από την Επιστολή προς Τιμόθεο τη Β' από το κεφάλαιο το Α και από το χωρίο 13. Χωρίο 13. Γράφει εδώ ο δούλος του Θεού ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο: «Κράτη το υπόδειγμα των υγιεινών λόγων, τους οποίους οίκουσας παρέ μου, μετά πίστεως και αγάπης της εν Χριστώ Ιησού, την καλή παρακαταθήκη φύλαξον δια του Πνεύματος του Αγίου, του εν οικούντος εν ημίν. Εξεύρεις τούτο, ότι με απεστράφησαν πάντες εν τη Ασία, εκ των οποίων είναι ο Φρύγγελος και ο Ρημογένης, ήθε ο Κύριος να δώσει έλεος εις τον οίκον του Νησιφόρου, διότι πολλάκις με παρηγόρησε και δεν εσκύνθη την αλυσίν μου, αλλότε ήλθε εις την Ρώμην, με ζήτησε με τα σπουδής πολλής και με έβρε. Ήθε ο Κύριος να δώσει εις αυτόν να έβρει έλεος παρακυρίου εν εκείνη τη ημέρα και όσας διακονίας έκαμε εν Εφέσο, σύ εξεύρεις καλύτερα». Ο Κύριος, αγαπητοί, να μας ευλογήσει από το Λόγο Του. Έχουμε πει μέχρι τώρα μερικά μαθήματα πνευματικά, τα οποία ο Απόστολος ήθελε να δώσει στον Τιμόθεο, αλλά διακλονικά ήθελε να δώσει και σε εμάς τα ίδια μαθήματα. Γιατί η κατάσταση δεν άλλαξε καθόλου. Αυτός που ήταν τότε ο άρχοντας του κόσμου είναι και σήμερα ακόμα. Αυτός ο οποίος ενεργούσε με τους ιούς της απειθίας να διαστρέψει την αλήθεια, το ίδιο κάνει και σήμερα. Και έτσι τα μαθήματα αυτά είναι πάρα πολύ ευλογημένα για μας και αναγκαία για τις ημέρες που περνάμε. Και προσέξομαι να μην γελαστεί κανένας. Εδώ ο Απόστολος τώρα λέει στον Τιμόθεο μια λέξη πάρα πολύ σπουδαία: κράτη. Αγαπητοί, για να λέγει ο Απόστολος στον Τιμόθεο να κρατήσει τη διδασκαλία την οποία επήρε, είναι τον προειδοποιεί ότι υπάρχουν κίνδυνοι να διχάσει. Υπάρχουν κίνδυνοι να τη μεταποιήσει και να την αλλάξει. Υπάρχουν κίνδυνοι να αντικατασταθεί με κάτι άλλο. Και όλα αυτά συμβαίνουν στις μέρες μας. Άρχισε από την αρχή η Εκκλησία να δοκιμάζει αυτή την κατάσταση, να περνάει από αυτό το δύσκολο δρόμο, να παρουσιάζονται άνθρωποι που άλλαζαν τα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, ο Απόστολος, όταν για τελευταία φορά επισκέφτηκε εκεί την Μικρά Ασία και έστειλε από τη Μελίτη στην Έφεσο να έρθουν οι πρεσβύτεροι εκεί της Εκκλησίας για να τους δώσει τις τελευταίες οδηγίες, πήγαν οι πρεσβύτεροι και τους είπε
τα εξής λόγια, να προσέχουν το ποίμιο, διότι ήξερε ότι μετά την αναχώρησή του θα σηκωθούνε λύκοι βαρύς. Το ένα. Το δεύτερο, ότι θα παρουσιαστούν μέσα στην Εκκλησία από τους ίδιους που θα μιλάνε διαστραμμένα. Τι διαφορά έχει το πρώτο από το δεύτερο? Η λύκη όλο ένα είναι απ' έξω. Έρχονται από τα δάση, από άλλο μέρος. Εκείνοι που μιλάνε διαστραμμένα είναι από μέσα, από την ίδια την παρέα, από την ίδια την κοινωνία της Εκκλησίας. Και αυτό το είδαμε και το γεύτηκε ο Απόστολος με την πρώτη αυτή κατάσταση που παρουσιάστηκε με την αίρεση των Ιουδαϊζόντων, οι οποίοι αυτοί έλεγαν ότι είναι καλός ο Χριστός. Είναι καλή η αλήθεια, αλλά δεν φτάνει. Χρειαζόμαστε να κάνουμε και τον νόμο, να κρατήσουμε και τον νόμο για να σωθούμε. Χωρίς να γίνει ο Χριστός και η υπακοή στον νόμο, δεν μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος. Ανταπεξήλθε ο Απόστολος Παύλος σε αυτή τη διδασκαλία και πήγε αυτή η διδασκαλία και στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων σε όλους τους Αποστόλους, οι οποίοι το συζήτησαν και την απέρριψαν. Αλλά αγαπητοί, όταν έχει ένα δέντρο το οποίο είναι μπολιασμένο, όλο ένα βγάζει άγρια. Και αυτό συμβαίνει μέσα στην Εκκλησία. Εμείς είμαστε άγρια δέντρα που μπολιαστήκαμε από τον Θεό με το Πνεύμα το Άγιο, και η χάρις και το έλεος του Θεού μας ήλκησε στη νέα ζωή, στη σωτηρία εν Χριστώ. Αλλά αν το αφήσουμε αυτό το δέντρο το άγριο, αρχίζουν και φυτρώνουν άγρια πράγματα. Μέσα στην Εκκλησία διαστραμμένα πράγματα, τα οποία χαλάνε την πορεία, την πνευματική της Εκκλησίας. Λοιπόν, μέσα σε όλους αυτούς τους κινδύνους που υπάρχουν απ' έξω και από μέσα, λέει ο Απόστολος στον Τιμόθεο, κράτη. Κράτη τη διδασκαλία την οποία έλαβες. Και είναι μεγάλο πράγμα, αγαπητοί, να ζούμε αυτή την ευλογημένη κατάσταση που συμβουλεύει ο Απόστολος Παύλος και να κρατούμε δυνατά και καλά εκείνα τα οποία ακούσαμε, μάθαμε και προχωρήσαμε. Να προχωρήσουμε, να φυλαχτούμε και από τα δύο, και από τα έξω, τα οποία θέλουν να μπουν μέσα, και από τα μέσα, τους ανθρώπους που παλεύουν και αυτοί με τον εχθρό. Η σημερινή κοινωνία είναι τόσο πλατιά και δύσκολη που μερικοί παρασύρονται και θέλουν όλα αυτά τα πράγματα να έρθουν μέσα
στο λαό του Θεού. Το μάθημα λοιπόν που δίνει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο του λέγει εδώ κράτη, αλλά τι να κρατήσει. Αγαπητοί, δεν του είπε Τιμόθεε, διάβασε τη γραφή. Υπήρχε η γραφή τότε. Δεν υπήρχε η Καινή Διαθήκη, αλλά υπήρχε η γραφή, η παλιά γραφή, που ο Θεός είχε μαρτυρήσει με το Πνεύμα του το Άγιο ότι όλη η γραφή είναι θεόπνευστη και ωφέλιμη για διδασκαλία, για επανόρθωση, για να είναι ο άνθρωπος του Θεού τέλειος. Κατά συνέπεια, βλέπουμε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη δεν μιλάνε οι άνθρωποι από τον εαυτό τους. Αλλά αν διαβάσουμε τον Ισαΐα, λέει «Ο Κύριος είπε». Και αν διαβάσουμε τους ψαλμούς, λέγει ο Λόγος του Θεού εκεί στο Σαμουήλ, το Β' στο πρώτο τελευταίο κεφάλαιο, «Ο Θεό, το Πνεύμα του Θεού έβαλε στο στόμα μου να πω αυτά που είπα». Και αν δούμε στην Αποκάλυψη, η φωνή μέσα από το ναό φωνάζει και λέγει στον Ιωάννη «γράψτα κάτω να μείνουνε». Αλλά εδώ ο Απόστολος λέγει «κράτα» και δεν του λέγει «κράτα όλα αυτά που είναι γραμμένα στην Παλαιά Γραφή», αλλά «κράτα», όπως λέγει εδώ πέρα στο δεύτερο μέρος, «κράτα το υπόδειγμα των υγειονόντων λόγων». Δηλαδή του λέγει ότι σας δώσαμε ένα υπόδειγμα. Πώς και τι θα κρατάτε. Και αυτό το υπόδειγμα που τους έδωσε το είπε στην Κόρινθο. Εγώ, λέει ο Απόστολος Παύλος, ένα πράγμα θέλω να κηρύττω και να πιστεύω και να ακολουθώ, Χριστόν και Αυτόν εσταυρωμένον. Κλείνει κάθε συζήτηση πιο πέρα. Όταν ο Κύριος μας πήγε να βαπτιστεί και τον είδε ο Ιωάννης από μακριά που ερχότανε, είπε, μαρτύρησε, «Ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου». Και επίσης, αγαπητοί, όταν ο Κύριος μας έστειλε τους μαθητάς του να πάνε σε όλο τον κόσμο και να κηρύξουν το Ευαγγέλιο του Χριστού, το οποίο τι ήταν το Ευαγγέλιο? Ότι εμείς ήμασταν αμαρτωλοί, μόνοι μας δεν μπορούσαμε να σωθούμε, ο νόμος δεν μπόρεσε να μας βάλει στον ίσιο δρόμο και να ακολουθήσουμε τον Θεό, και έστειλε τον Χριστόν και εκείνος επάνω στο Σταυρό για λογαριασμό του κάθε αμαρτωλού πλήρωσε το χρέος του και απόκτησε για αυτόν, για τον κάθε αμαρτωλό ξεχωριστά, αιώνια λύτρωση. Για το Ευαγγέλιο όλος ο κόσμος έχει σωθεί, αλλά υπάρχει μια διαφορά.
που είναι πάλι το Ευαγγέλιο. Για να έχει το Ευαγγέλιο αυτό την όλη την εφαρμογή πάνω στον αμαρτωλό, δηλαδή να το συγχωρήσει τις αμαρτίες του, να αναγεννηθεί με το Πνεύμα το Άγιο, να γραφτεί το όνομά του στο βιβλίο της ζωής που είναι μέρος του Ευαγγελίου, χρειάζεται ο αμαρτωλός δύο πράγματα να κάνει. Το πρώτο, να το πιστέψει. Το δεύτερο, να το ζητήσει. Όταν ο άνθρωπος, ο αμαρτωλός αγαπητή, πιστέψει ότι ο Θεός είχε ένα σχέδιο σωτηρίας για αυτόν, και αυτό το σχέδιο το εκτέλεσε πάνω στο πρόσωπο του Χριστού, και εκεί έπρεπε αυτός ο ίδιος να είναι, αλλά ο Χριστός τον αντικατέστησε, και η καρδιά του πιστεί για αυτό το έργο ότι ο Θεός λέει την αλήθεια, τότε κάνει ό,τι έκανε ο ληστής στο Σταυρό που του είπε «Η λάστη τιμή Κύριε τον αμαρτωλό». Θυμήσουμε Κύριε όταν έλθεις στον Παράδεισο. Παράδωσε τον εαυτό του στον Κύριο ούτως ώστε να κάνει το έργο επάνω του. Και ο Κύριος του απάντησε. Και ο Κύριος απαντάει. Του είπε «Αληθώς, αληθώς λέγω, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο». Και απαντάει σε εμάς. Βεβαιώνει την καρδιά μας ότι σωθήκαμε χάρη στην πίστη στο πρόσωπο και στο έργο του Χριστού. Γίνεται, εμείς το ζητήσαμε και ο Κύριος απαντάει μέσα στην καρδιά μας και μας βεβαιώνει ότι είμαστε παιδιά. Και κατόπιν έρχεται το δεύτερο σκέλος. Στο πρώτο ο Θεός μας δέχεται, γράφει το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής, μας δίνει το Πνεύμα το Άγιο και μας αναγεννά. Διότι χωρίς το Πνεύμα το Άγιο δεν μπορεί να έρθει αναγέννηση. Και το δεύτερο σκέλος αρχίζει να φαίνεται στη ζωή του πιστού, το έργο που έκανε ο Θεός στη ζωή του. Με άλλα λόγια, αρχίζει να βγάζει φρούτα, πνευματικά φρούτα. Και αυτά τα φρούτα, αγαπητοί, δεν μπορεί αυτός να τα προσδιορίσει. Ο Λόγος του Θεού τα προσδιορίζει. Ο καρπός του Πνεύματος, το οποίο μας αναγέννησε, φέρνει χαρά, φέρνει ειρήνη, φέρνει μακροθυμία, φέρνει Χριστότητα, φέρνει αγάπη, φέρνει έλεος. Οι καρποί του Πνεύματος αρχίζουν να ενεργούνται στο δεύτερο μέρος στη ζωή του ανθρώπου. Κατά συνέπεια αυτά δεν μπορεί να τα έχει ο άνθρωπος νωρίτερα, προτού δεχτεί το έργο του Χριστού. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί γιατί κάνει ορισμένα έργα και έτσι να πάρει τη σωτηρία του Χριστού. Πρέπει το έργο που έκανε ο Χριστός στη ζωή μας να το πιστέψουμε και να παραδοθούμε σε Αυτόν για να έρθουν τα αποτελέσματα. Αυτό ήταν το υπόδειγμα που ο Απόστολος Παύλος και οι άλλοι Αποστολοί κήρυξαν και κάλεσαν τους ανθρώπους να πιστέψουν. Ο Κύριος μας
στο πρώτο κήρυγμα που έκανε ύστερα από την βάπτισή του στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, τους είπε «Μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο του Θεού, διότι έρχεται η Βασιλεία του Θεού είναι κοντά». Κατά συνέπεια, το Ευαγγέλιο δεν είναι φιλοσοφίες, ούτε είναι «εγώ νομίζω», ούτε είναι «τι μπορώ να πάρω». Είναι μια ορισμένη πνευματική τάξη που ο Θεός έβαλε μέσα στο λόγο του, την οποία ο πιστός πρέπει να την πιστέψει, να την πάρει και να γίνει βίωμα πνευματικό στη ζωή του. Και ήρθε ο Κύριος μας να πει ότι εσύ και εγώ, και να το θυμάσαι αυτό όλο ένα, είσαι πόλης επί όρους κειμένη, η οποία το φως της το δείχνει. Και είναι κάτι, αγαπητοί, το οποίο πρέπει να δείχνει η ζωή μας αυτή την κατάσταση. Είχα ακούσει κάποιον που είπε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα. Είπε, εκεί στη Βουλγαρία υπάρχει μια παιδιάδα που τη λένε η παιδιάδα των Ρόδων, τα τριαντάφυλλα. Και είναι εκεί ορισμένες κοπέλες οι οποίες όλο το χρόνο ασχολούνται με τα τριαντάφυλλα. Τα μαζεύουν, τα φυτεύουν, τα μαζεύουν, τα περιποιούνται, τα κάνουν άρωμα. Όλη η ζωή τους είναι να κοιτάζουν αυτά τα ροδόδεντρα. Και το αποτέλεσμα είναι ότι αυτές οι κοπέλες έχουν πάνω τους συνέχεια μια μυρωδιά τριαντάφυλλου. Δεν τη βγάζουν αυτές τη μυρωδιά αυτή, την πήρανε από τα τριαντάφυλλα. Και εμείς, αγαπητοί, είμαστε άρωμα Χριστού. Και ο Απόστολος Παύλος σε αυτό το μέρος λέγει ο καθένας από μας να κρατήσουμε το υπόδειγμα του Ευαγγελίου της Δασκαλίας, όπως λέει, το υπόδειγμα των υγιεινών των λόγων, τα οποία φέρνουν αυτό το μεγάλο και ευλογημένο αποτέλεσμα στον πιστό. Εάν δεν μπει με αυτή τη σειρά μέσα στην Εκκλησία, μέσα στο σχέδιο του Θεού, αγαπητοί, δεν μπορεί να αποκτήσει αυτό το άρωμα του Χριστού. Δεν μπορεί να είναι ντυμένος με το ένδυμα της δικαιοσύνης του Χριστού. Αυτά δεν γίνονται ούτε γιατί έμαθε εδάφια, ούτε γιατί πηγαίνει τακτικά στην Εκκλησία, ούτε. Γίνεται γιατί αυτή η αλήθεια των υγιεινών των λόγων, ότι εγώ είμαι αμαρτωλός, ότι ο Χριστός πέθανε για μένα, ότι ο Χριστός δια του Πνεύματος του Αγίου με καθάρισε και με έκανε νέο κτίσμα, είναι εκείνο το οποίο φέρνει, όσο εντρυφώ μέσα σε εκείνο, φέρνει το άρωμα του Χριστού στη ζωή μου. Ο κόσμος θέλει, αγαπητοί, να έχουμε και το δικό του άρωμα στον κόσμο. Γι' αυτό μας λέει ο Λόγος του Θεού, μη αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτα είναι τον κόσμο, διότι η αγάπη αυτή δεν σας φτάνει, δεν σας πηγαίνει πουθενά. Λοιπόν, το πρώτο είναι ότι υπήρχαν και υπάρχουν άνθρωποι που υποδεικνύουν άλλους τρόπους.
Για να σωθείς πρέπει να κάνεις αυτό, πρέπει να κάνεις αυτό, πρέπει να κάνεις αυτό. Ο Απόστολος εδώ λέει στον Τιμόθεο καθαρά, κράτη εσύ το υπόδειγμα της υγιένουσας δασκαλίας. Και για να μην κάνουμε διάφορες καταλόγους τι είναι αυτό το υπόδειγμα, προχώρησε να παρουσιάσει ένα άλλο πράγμα το οποίο εδώ πέρα μας λέγει. Κράτη το υπόδειγμα των υγιών των λόγων, πως τους οποίους ήκουσας παρέ μου, τους οποίους ήκουσας παρέ μου. Κατά συνέπεια, αγαπητοί, εδώ έχουμε όλο το μυστικό. Ο Θεός χρησιμοποιεί ανθρώπους για να φέρει το Ευαγγέλιο Του στον κόσμο. Και το χρησιμοποίησε και σε μέναν και σε σέναν και σε όλους, ούτως ώστε το Ευαγγέλιο του Θεού να δυναμώσει και να θεριέψει στη ζωή μας. Κατά συνέπεια, καθώς προχωρούμε όμως στη ζωή, ξεθοριάζει αυτή η θαυμάσια άποψη. Και αρχίζουμε και κοιτάμε αριστερά και δεξιά και προσπαθούμε να βρούμε άλλους τρόπους ούτως ώστε να τονωθεί η πίστη μας. Και από αυτή την κατάσταση την περνάνε όλοι οι άνθρωποι. Αλλά δεν βρίσκεται πουθενά η τόνωση η πνευματική, αλλά μόνον στα πράγματα τα οποία άρχισες, τα πράγματα τα οποία σε ήλκησαν, τα πράγματα τα οποία σε έβαλαν μέσα. Αγαπητοί, στην εποχή μας υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλοι κίνδυνοι που δεν υπήρχαν στις ημέρες των Αποστόλων. Παραδείγματος χάρη, στις ημέρες των Αποστόλων δεν υπήρχε ο οικουμενισμός αυτός που υπάρχει στις μέρες μας. Λοιπόν, στις μέρες μας με το τηλέφωνό μας ή με το iPad ή με κάτι άλλο μπορούμε όλο τον κόσμο να τον αγκαλιάσουμε και να πάμε παντού να ακούσουμε. Εδώ πέρα ο Απόστολος λέγει και είναι ασφάλεια για μας να μείνουμε σε εκείνα που μάθαμε, σε εκείνα που ακούσαμε, σε εκείνα που μας συγκίνησαν, σε εκείνα που μας έφεραν στα πόδια του Χριστού και σωθήκαμε. Ούτως ώστε, αγαπητοί, η χάρις και η ευλογία του Θεού να θριαμβεύσει στη ζωή μας. Διότι το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι βεβαιωμένο από τον ίδιο τον Χριστό. Και έβαλε τον Ιωάννη να γράψει εκεί στην πρώτη του την επιστολή ότι όποιος δεν πιστεύει σε εκείνα ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να κάνει αυτό το έργο της σωτηρίας και όποιος το πιστέψει έχει ζωή αιώνιου, έκανε το Θεό ψεύτη. Ο Θεός χρησιμοποίησε μέσα σε πολλούς αιώνες προφήτες και ανθρώπους δικούς του και έφερε το Ευαγγέλιο και παρουσιάζεται ένας ανθρωπάκος που έχει διαφοροποιείται από εκείνα που ο Θεός είπε ότι δια της πίστεως στο πρόσωπο και στο έργο του Χριστού που έκανε στο Σταυρό έχει ζωή αιώνια. Και έρχεται κατόπιν το αποτέλεσμα.
Από αυτή τη ζωή αρχίζουν και πηγάζουν και βγαίνουν τα αρώματα της χριστιανικής αλήθειας. Λοιπόν, λέγε εδώ πέρα τα οποία έμαθες. Αδερφοί, εκεί όταν ήμουν μικρός και είχαμε κάτι πρόβατα, εγώ δεν ήμουν πολύ γνώστης αυτών των πραγμάτων, αλλά τα άκουγα. Υπήρχαν μερικά πρόβατα χωραφιάρικα, έτσι τα λέγανε. Δηλαδή τι κάνανε, το σκάγανε από το κουπάδι και πηγαίνανε στα χωράφια. Και εκείνα τα πρόβατα δημιουργούσανε προβλήματα σε εκείνον που είχε την πείμανση. Και μέσα στη χριστιανική εκκλησία υπάρχουν αυτά τα πρόβατα, τα χωραφιάρικα, τα οποία, αγαπητοί, γίνονται όλο ένα εκείνο που λέγει ο Λόγος του Θεού στις παροιμίες. Τα κλοπημένα ύδατα είναι γλυκά. Το γονερό το κανονικό τους μυρίζει. Έτσι συμβαίνει όλο ένα. Και ένας είχα ακούσει που από τον Άγωνα ονόμασε αυτή την κατάσταση πνευματικό τουρισμό. Η εποχή μας είναι η εποχή του τουρισμού. Όλοι οι άνθρωποι θέλουν να δουν όλο τον κόσμο. Κατά συνέπεια έτσι γίνονται και οι χριστιανοί. Να δουν και τους άλλους αδελφούς, τις άλλες εκκλησίες, τα άλλα δόγματα, τους άλλους, και το αποτέλεσμα είναι ότι έρχονται μέσα στην εκκλησία και δοξασίες και μέσα στη χριστιανική αλήθεια και προβλήματα που δεν είναι χρειαστά, γιατί ο Χριστός μόνον είναι αρκετός για τη σωτηρία μου και για τη σωτηρία σου. Και εδώ λέει ο Απόστολος, αγαπητοί, στον Τιμόθεο, να τους οποίους, τον γενέτο λόγο, τους οποίους άκουσες παρεμού με τα πίστεως και αγάπης της εν Χριστώ Ιησού. Και τελειώνει και το λιώνει, θα τελειώσουμε με το 14 χωρίο που λέγει ο Απόστολος Παύλος στα εξής. Την καλή παρακαταθήκη, συγγνώμη, την καλή παρακαταθήκη φύλαξον δια του Πνεύματος του Αγίου του ενικούντος εν ημίν. Την καλή παρακαταθήκη φύλαξη. Εκείνη είναι η δική μας δουλειά. Όλο ένα λέμε, ο Θεός θα με φυλάξει. Είναι αλήθεια αυτό. Αλλά δεν θα σε φυλάξει όταν εκθέτεις τον εαυτόν σου σε επιρροές και σε κινδύνους που δεν χρειάζεσαι. Τη βασική αλήθεια την έχεις μάθει. Έχεις μάθει ότι ήσουν αμαρτωλός. Το έχεις αναγνωρίσει ότι ήσουν αμαρτωλός. Σου είπε το Ευαγγέλιο και οι άνθρωποι του Ευαγγελίου ότι ο Θεός, για να λύσει αυτό το πρόβλημα της αμαρτίας, έστειλε τον Χριστό να έρθει στον κόσμο και να πεθάνει στη δική σου θέση. Και έτσι έχεις και έχω αιώνια ζωή δια της πίστεως στο πρόσωπο και στο έργο του Χριστού. Και έρχεται η πλευρά του Θεού. Ακούει, βλέπει, αναγνωρίζει όλα αυτά που έγιναν
και κάνει μια απόφαση για μένα και για σένα. Γράφει το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής. Πολύ έξυπνος θα πει, μα καλά, ο Θεός έχει βιβλία και γράφει, έχει πένα. Εγώ δεν είμαι τόσο έξυπνος. Το πιστεύω όπως το λέει. Διότι αυτό με συμφέρει. Αυτό συμφέρει την ζωή μου, την πνευματική. Να πιστεύω σε εκείνα που λέει. Και έτσι να έχω τις ευλογίες του Θεού στη ζωή μου. Και στην παρακαταθήκη λέει ο Θεός ότι με καταχώρησε και σε καταχώρησε ότι είσαι παιδί του Θεού. Και λέει στον Τιμόθεο τώρα την παρακαταθήκη αυτή που σου έβαλε ο Θεός και αναγνώρισε ο Θεός και σε περιμένει, φύλαξε την. Γίνω φρουρός. Και φύλαξε αυτή την παρακαταθήκη. Μη στην κλέψει κανένας. Και πώς θα μπορεί να κλέψει αυτή την παραθήκη? Οι Ιουδαίζοντες κλέβαν αυτή την παρακαταθήκη προσθέτοντας κοντά στον Χριστό και τον νόμο. Άλλοι κλέβουν την παρακαταθήκη προσθέτοντας κοντά στην παρακαταθήκη και τα έργα τα δικά μου ή τα μυστήρια που γίνονται ή κάτι άλλο. Και η καινούργια κίνηση που έχει σαρώσει τον κόσμο είναι ότι την κλέβουν γιατί πρέπει να είσαι κατά κόμμα. Πρέπει να έχεις τα δώρα του Θεού. Όχι τους καρπούς του πνεύματος, αλλά τα gifts όπως τα λένε. Πράγμα το οποίο όλο ένα ζευγαρώνεται η πίστη στο μοναδικό πρόσωπο, στη μοναδική αλήθεια, στο μοναδικό σχέδιο με κάτι άλλο που ο άνθρωπος το κολλάει κοντά για να νιώσει άνετα. Αγαπητοί, ζούμε σε μια εποχή που είναι, όπως είπα προηγουμένως, οικουμενική. Βλέπεις με αυτά τα μικρά πραγματάκια που βάλαμε στη τσέπη μας και στο σπίτι μας, βλέπεις τον άλλον τι κάνει στο Λος Άντζελες. Και πολλές φορές μπορεί να γελαστεί ο άνθρωπος. Μείνε και να μείνω σταθερός στην παρακαταθήκη που μου έδωσε ο Θεός. Ο Χριστός με έσωσε. Αυτή είναι η παρακαταθήκη. Εκεί θα μείνω. Δεν μου χρειάζεται τίποτε άλλο. Ο Κύριος, αγαπητοί, να προσθέσει την ευλογία Του και την ευλογία Του στη ζωή μας.